Τι δουλειά έχει ο Σταμάτης Μπιτάκος σε στούντιο τατουάζ? Δεν τηλικείσαι. Ποιος είναι? Για να σε δω. Τι έχεις κάνει, για να το δούμε. Ένας Γαλλός μου, Θαϊλάνδη, Σαντινόι, Deadly Kisser. Γιατί? Γιατί πρώτα τους φυλάγια και μετά τους ξάπλωνε. Νοκάουτ. Α, ήτανε φυλάκι και μετά ήτανε μούμια. Και νάνι μετά. Τα παιδιά, respect στον Νίκο που μου το έκανε. Μεγάλο respect. Στο Διονύση, σε όλους εδώ. Ο Σταμάτης έχει βρεθεί αρκετές φορές στο προπονητικό κέντρο Ban Muay Thai με το Σαντινόι να επιβλέπει την προπόνηση. Θανάσιμα φιλιά, πού θα τα δώσει άραγε ο Σταμάτης? Μοίρασε φυλάκια απλόχερα σε χαχαμίδι, καπώνι. Τρεις αγώνες με τρεις Έλληνες είχα, έτσι. Τον τρίτο το φύλαγα για έκπληξη. Το φαρμακερό. Το φαρμακερό. Ήρθε η ώρα να του πω, του τρίτου που κρύβεται, να εμφανιστεί, να αφήσει τις βλακές που λέει για επίπεδα και τέτοια. Το επίπεδο φαίνεται μόνο μέσα στο ring. Να βγει από την κρυψώνα του, να ανέβει στο ring και να έρθει να παίξει μαζί μου στα ίσα όπως κάνουν οι άντρες και όπως κάνουν οι μαχητές. Ο Μιχάλης Ζαμπίδης έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν θα ήθελε να ασχοληθεί με Έλληνες αθλητές. Πολύ περισσότερο τώρα που προπονείται σκληρά για το K1 που όπως όλα δείχνουν θα γίνει στην Ελλάδα. Λέει ότι το K1 είναι Ολυμπιάδα του kickbox. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το K1 είναι μια επαγγελματική διοργάνωση όπως πάρα πολλές και παίζει. Παίζουν κάποιοι καλοί αθλητές. Θα μπορούσα να ήμουν και εγώ. Παίζω και K1 rules. Αυτός δεν θα έρθει ποτέ να παίξει στο στυλ μου. Δεν ξέρω αν θα έρθει να παίξει στο στυλ του γιατί σου λέω κρύβεται καλά. Το K1 θα έπαιζες. Εύκολα, εύκολα. Ο Σταμάτης μάλιστα δεν φοβάται να προκαλέσει τον Μιχάλη Ζαμπίδη ακόμα και σε αγώνα μέσα σε κλουβί. Βρες αυτό που κρύβεται, που σου είπα πριν, βάλ τον μέσα στο κλουβί, κλείδωσε το κλουβί και πέταξε με εμένα μέσα. Αυτό είναι το τέλειο. Να δούμε ποιος θα βγει όρθιος και ποιος κοιμισμένος. Άντε, καιρός για ξύλο είναι.